πάμε να πάρουμε μερικά snacks. Λοιπόν, έχω φτιάξει ήδη λίστα με τι snacks να του πάρω. Θα του πάρω κάτι ιδιαίτερο, εντάξει, γι' αυτό. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Έχουμε εδώ πέρα το The Vegetarian. Πίτρι βασικά, Δημήτρη, ναι. Θα δοκιμάσει κορεάτικα snacks, τα οποία έχω φέρει. Όλων των ειδών. Σε φοβίζει κανένα? Όλα όσα βλέπω. Κάτι. Πού πήγαν τα σκουλίκια που είχε φτιάξει? Είναι γαρίδα. Ξέρετε, δεν τρώω γαρίδες. Φοβάμαι. Αλήθεια. Ναι. Δεν τρώω γαρίδες, καβούρι, οστρακοειδή. Δεν τρώω αυτό, δεν τρώω. Ό,τι έχουμε σε κορεάτικη κουζίνα, ασιάτικη δηλαδή. Ναι. Επειδή είναι και πρωί, σου έφερα και κορεάτικο καφέ. Το ρίχνω όλο. Ναι. Όλο. Σε τόσο λίγο νερό. Yes. Λοιπόν, βάζουμε. Τι και ζάχαρη έχει μέσα. Παντεύεις έτσι με το. Με αυτό. Πόσο μπροστά. Και γάλα έχει μέσα. Έχει. Σε σκόνη. Σε σκόνη. Σα κάτω μου, θα με στείλει στο βαλέτο, θα φύγω. Αχ, μου σχολάει όμως. Στην υγειά μας. Καλό δεν είναι. Πολύ ωραίο, δε. Αλλά το δοκίμασαι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι γάλα. Τι δοκίμασαι. Καλό, δεν είναι. Πολύ καλό. Έπως. Πρέπει να το περιγράψει λίγο βέβαια στην κάμερα. Η ελληνική άποψη. Θα σου πω, ο καφές δεν έχω ιδέα να σου πω. Νομίζω δεν έχω ξαναπεί το καφέ. Αλλά δεν σου αφήνει πάρα πολύ γλυκάδα. Είναι έτσι λίγο πιο. Ξέρεις, τώρα εμείς οι Ασιάτες δεν μας αρέσουν τα πολύ γλυκά, έτσι και λέω. Να πούμε, δεν ξέρω, δεν είμαστε έτσι. Πάμε, Πολύν. Ξεκινάμε. Λοιπόν, εδώ θα ξεκινήσουμε. Θες να ξεκινήσουμε αυτό. Θα ξεκινήσουμε για να φύγει, ναι. Λέγεται Σεου Καγκ. Σεου Καγκ. Σεου Καγκ. Α, μου το δείχνεις κιόλας εδώ πέρα. Ναι, το που είναι γραμμένο στο κορεάτικο, ρε παιδιά. Εδώ Σεου Καγκ. Είναι με γεύση γαρίδα. Τι, είναι με γεύση γαρίδα, τι. Chips. Α, chips. Chips γαρίδα δηλαδή. Ναι, chips γαρίδα. Άλλο. Θα ανοίγω εγώ. Ναι. Να δεις, οι κορεάτες δυσκολεύονται να ανοίγουν. Σεου Καγκ. Για να δούμε. Α, κάνω δουλειά τα μπράτσα. Και τι βρε. Α, όντως, μυρίζει, δεν μυρίζει τόσο ωραία. Ε, πλείς, μυρίζει λίγο, μυρίζει λίγο. Έλα, γαρίδα μυρίζει, μυρίζει κάτι. Αποξηραμένη γαρίδα. Και λίγο τροφή για ψάρια. Και ξέρω εγώ είναι τροφή για ψάρια. Και με ταΐζει άλλη τροφή για ψάρια. Πάμε στους γλάρους. Στα πλοία. Και γιατί θα το φάμε εμείς τώρα. Εντάξει, είναι κάτι που δίνουν και στους γλάρους έτσι για. Α, και στους γλάρους. Ναι. Μέσα στους γλάρους πετάνε τα πάντα. Στους γλάρους έτσι τα πιάνε. Ναι. Λοιπόν, δοκιμάζω. Ναι. Είναι το πιο κλασικό τσίπς που μπορεί να σκεφτείς. Α. Είδες. Ωραίο δεν είναι. Ναι. Θέλετε. Ωραίο είναι. Φίλε, από μυρωδιά είναι χάλι, έτσι. Δεν το μυρίζεις δηλαδή. Είναι σαν κανονικό τσίπ. Ενώ σαν τσίπ βασικά. Εδώ που έχουμε στο. Φογκρίρ. Κάτσε να δω. 500 θερμίδες. Στα 100 γραμμάρια 500 θερμίδες. Θα με παχύνεις. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, περίμενε. Πιο λίγο καφέ να ξεπλύνω το στόμα μου. Let's go. Λοιπόν, το επόμενο που έχω σκεφτεί να σου φέρω, βασικά, εσύ θα διαλέξεις. Ένα από τα τρία. Να δω. Αυτό, περίμενε να δω αυτό τι είναι. Φύγια. Σκέτα. Και τρώγεται σκέτο το φύγι. Αυτό τι είναι εδώ πέρα. Είναι, θες αυτό, δοκιμάσουμε. Δεν μπορώ να το πιάνω. Δεν είναι εργό. Λοιπόν, αποξηραμένο σκουίτ. Αποξηραμένο. Αποξηραμένο. Το τρώμε συνήθως μαζί με. Με μπύρες, σαν με ζεδάκι. Βέβαια αυτό το σχήμα είναι λίγο διαφορετικό βέβαια από αυτό που ξέρω. Δεν ξέρω γιατί. Τι σχήμα είναι αυτό. Δεν βρήκα τα κορεάτικα. Γοητευτικό, ε. Το άνοιξε τώρα. Το άνοιξε. Να το μυρίσουμε. Για μύρισε το. Και να ανοίξω το βάκιο. Ακούμπησε. Άνοιξε το. Μυρίζει. Όχι. Για δοκίμασε. Οπότε είναι πολύ καλό. Καλό είναι, εντάξει. Καίει. Και καυτερό. Έλα τώρα, τόσο σε καίει. Οκ, όμως. Λοιπόν, φύγει. Seaweed. Και το ανοίγουμε έτσι απλά και τρώμε. Ναι. Έχει ένα κουτάκι θα δεις. Έτσι. Το τυλίγεις σε ρύζι και αυτός, αλλά εντάξει.
Ωραίο πράγμα. Καλό, ε. Λέω πάρα πολύ καλό. Δεν σε θρεπτικές ουσίες πως λέω. One packet λέει, τους 5 θερμίδες όλο αυτό. Ωραίο αυτό. Λοιπόν, δεν τα βαθμολογήσαμε. Αχ, ναι. Λοιπόν, περίμενε. Θα ξεκινήσουμε από τον καφέ. Το καφέ βάζω άνετα 9. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Το τηγαρίδα που με ξάπνιασε από ένα 8. 8. Καλαμάρι το αγαπημένο με 9,2. 9,2. Ναι, ναι. Άμα βάλεις και τη μυρωδιά μέσα, όλα κατεβαίνουν κάπου την βάση. Έτσι, δεν χρειάζεται να το πω. Και φύκι. Οχτώ μισή. Οχτώ μισή. Ωραία, ωραία. Μ' αρέσουν πολύ καλημέρα γι' αυτό. Επόμενο. Επόμενο, let's go. Επόμενο αυτό. Τι είναι εκεί πέρα το μπουκαλάκι που έχεις, τι είναι. Είναι ginseng juice. Ginseng juice. Κορεάτικη ρίζα, ginseng. Το βλέπεις αυτό που έχει μέσα. Αυτό το φας. Τι λες, ρε. Αυτό εδώ μέσα θα το φάει. Λοιπόν, αυτό τι είναι. Yopoki. Yopoki. Είναι ένα κορεάτικο σνακ που το τρώνε μετά το σχολείο. Λέτε τόπουκι. Και το έχουν κάνει σε μορφή σνακ. Απλά είπα να φέρω ένα καυτερό σνακ. Πόσο καυτερό? Πιστεύω λίγο. Αν και πριν σε είδα ότι το πάλευε λίγο. Ο άλλος είχε την καπιπέρι. Είναι μακαρόνι. Καυτερό, αυτό γλυκό είναι. Πω, παιδιά, είναι ακραίο. That's okay. Είναι ακραίο. 9,5 κι αυτό. Ναι. Αυτό είναι πεντανόστιμο, ρε παιδιά. Ελαφρώς, καθαρό. Καθόλου. Ναι. Τίποτα. Πέρα εδώ, για από εκεί. Πω, μπράβο, πώς το λέγεις στα κορεάτικα. Μπράβο, σε μένα όμως. Πρέπει να μου πεις σε ποιον απευθύνεται το μπράβο. Στην Κορέα. 40. 40, Κορέα. 40. Μπράβο. Πάμε. Μετά πάμε στα αγγλικά. Όλα αυτά είναι αγγλικά, να ξέρεις. Αυτό τι είναι? Λοιπόν, πάμε σε αυτό τότε. Τι είναι αυτό? Είναι σικέ. Είναι χυμό με ρύζι. Τι είναι? Χυμός. Είμαι τόσο χαρούμενη. Χυμός ρυζιού. Χυμός ρυζιού. Κάποιο ποτό είναι? Όχι, είναι χυμός. Έχουμε βγάλει ζουμί από το ρύζι και έχει ρύζι κάτω. Πού κάτω? Στον πάτο. Θα δεις. Πού? Τι είναι αυτό, ρε? Είσαι για αυτά. Ναι. Τι μου δίνει να πιω εδώ πέρα. Παίζει μπροστά το φως. Μπέι. Ορίστε. Ωχ. Μα χυμός μυρίζει όντως. Δεν μπορώ να καταλάβω. Περιφερίζω στο μάμα. Είναι πολύ γλυκό. Πολύ. Είναι αρκετά. Έλα, έλα, μην φοβάσαι. Αυτό πότε το πίνετε? Εμείς το πίνουμε σε σάουνα. Πίω, να φανταστώ. Θερμίδες. Στα 100 γραμμάρι, στα 100 ml. 33 θερμίδες. Αυτό είναι μότσι. Ναι, είδος μότσι βασικά. Λοιπόν, βγαίνουν έτσι. Οκ. Ορίστε. Ω, μου σχολάς. Cheers. Cheers. Το νιώθεις το chewiness? Το μέσα τι είναι? Ριζάλεπτο. Δεν είναι ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Και δεν είναι και πολύ γλυκό. Απλά λίγο είναι. Όταν το βάζεις στο στόμα σου, δεν είναι. Δεν λες κάτι κάπου θα μάτσαν τα δόντια μου. Ναι, ναι, μπράβο. Αυτό, αυτό, αυτό. Πώς το βαθμολογείς? Ένα 8,3. Ένα 7,5. Πολύ κάτω δεν είναι. Καλά, εντάξει, ρε. Θα μας κάνει μείνει εταιρεία. Είναι, είναι το πιο χαμηλό που έχει βάλει. Έχεις βάλει. Κάνεις, δεν το είπα εγώ 7,5. Από 7,6. Α, όχι. Okay. Μόνο θα βάζει 7,5 okay. Στο τέτοιο χυμό ρυζιού. Πρέπει να το δοκιμάσω σε σάουνα, βέβαια. Κατάλληλη συνθήκη. Αλλά σε αυτό μέχρι 8. Okay. Αυτό εδώ τι έχουμε. Λοιπόν, κόκκινα φασόλια. Τι κόκκινα φασόλια? Γλυκό. Ναι. Γλυκό. Ναι, κόκκινα φασόλια. Έχω δείξει συνταγή και με κόκκινα φασόλια, αν έχεις δει βασικά. Ελάτε, παιδιά, να μοιράσουμε τέτοιο. Ωρε, π***, δεν ανοίγεται με τίποτα, δεν θέλω να το φάτε. Το άνοιξε, την άλλη μεριά. Το βλέπω εδώ πέρα είναι
Δύο pancakes με μερέντα, δεν έχει κάτι άλλο. Βγάλω. Και επειδή εμείς στην Ασία δεν είχαμε σοκολάτες μέχρι να μας τα φέρουν το δυτικό πολιτισμό. Οπότε εμείς είχαμε τα φασόλια σαν σοκολάτες. Πάρα πολύ καλό. Εγώ το βάζω 9 σίγουρα, 9,5. Α, ναι, 9,5. Σκουλίκι! Αυτή είναι η ρίζα από Τσίνθεν. Είναι πολύ δύσκολο να το πούμε γενικά. Σκάβουμε για να το πούμε. Είναι πολύ ακριβό. Πώς λέγεται αυτό, είπες? Ινσαμ. Ιν? Ινσαμ. Ινσαμ. Το λέμε Ινσαμ επειδή μοιάζει σαν άνθρωπος. Πολύ ακριβό ρίζα. Ναι. Κάτι σου λέει. Κάτι μου λέει αυτό τώρα που μου είπες. Θα σου δώσει ενέργεια μέσα στην ημέρα. Oh, let's go. Το πίνω. Το πίνεις και αν με στο τέλος βάλτο να φας τη ρίζα. Και είσαι ASMR. Ωχ, αυτό μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Πω που φίλε, μυρίζει, δεν σε κάνω πλάκα. Αυτό μυρίζει το καλύτερο από όλα. Πάρα πολύ καλό. Δεν μυρίζει λίγο σαν κράνο. Αυτό είναι ζωντανό τώρα. Είναι ακριβό να ξέρεις. Είσαι τυχερός. Είναι όλο αυτό ακριβό. Πόσο έχει αυτό. Βασικά η ρίζα είναι ακριβό. Όλο αυτό πόσο έχει. Όλο αυτό σαν χυμό κανονικό θα το έχει ας πούμε 12 ευρώ. Αυτό εδώ. 120 ml. Ναι, γιατί σου λέω, η ρίζα είναι πολύ δύσκολο να την βρει, να σκάψει, είναι με το χέρι. Φαντάζομαι να παίρνει απλά ένα κλάδι και να το βάλει. Εγώ απλά να το μασάω κλαδιά τώρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να μου πει μετά στην ημέρα, όταν, αν νιώθει την ενέργεια. Εντάξει. Εντάξει. Όπου τρόμαξα. Έλα, βγάλτε. Πρέπει να το πιω όλο. Έλα, καλό, θα σου κάνει έτσι. Αυτή η γουλιά που έκανε ήταν 7 ευρώ. Έλα, έλα. Δεν πάρω το βιάζω. Use your finger. Μπράβο. Μπράβο πολύ. Το παίρνω όλο. Ναι. Και το τρώω όλο. Είναι και πολύ μαλακό. Έχει γεύση ιδιαίτερη. Όχι. Σαν καρότο θα το νιώσεις. Δεν είναι. Τι δεν σ' αρέσει. Η υφή του δεν είναι ωραία. Δίκαιο. Μονορούφι. Έχει μείνει. Ήταν να μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Μπορεί να μην μπορεί να κοιμηθεί. Σιγά, καλέ! Εντάξει, τώρα το τράβηξα το σκηνή. Να πω κάτι. Να μου πείσαν λίγο. Αν δεν μπορώ να κοιμηθώ, θα σου πείσω το παράθυρο σου και θα σου πείσω από κάτω έτσι. Πόσο το βάζει? 9,6. Korean Red Ginseng Drink. Ωραίο, φίλε. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Χάρηκα και εγώ που τα δοκίμασες. Ευχαριστώ πολύ που είσαι ανοιχτό. Να δοκιμάσω. Φοβόμουνα. Θέλω να μου πεις ποιο ήταν το καλύτερο για σένα. Αν και το έχεις βαθμολογήσει. Ναι, αλλά ποιο θα ξανάτρωγα σίγουρα. Θα πίνα καφέ. Και θα έτρωγα τα γιοπκι. Γιοποκι. Γιοποκι. Τα λύθα το δοκιμάσαι. Τα γιοποκι, φίλε, θα τα ξέσκιζα, όχι θα τα ξανάτρωγα. Για να δω. Θα δω κάτι. Όπω. Θα είναι τέλειο, Και μετά σίγουρα θα έτρωγα αυτό με το κόκκινο το φασόλι. Κόκκινο φασόλι, φίλε, σίγουρα. Και μετά πιστεύω καλαμάρι με τη μία. Το καλαμάρι, Καλαμάρι. Σακάτευα το καλαμάρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Που με προσκάλεσε στο κανάλι σου. Επίσημη τέτοια. Στην Κορέα γενικά με δύο χέρια κάνουμε, αλλά θα σου λείψει σεβασμό μας. Και εμείς έτσι χαιρετιόμαστε στο τέλος. Αλήθεια. Με υπόκληση κανονικά. Μάλλον κάτι ξέρω. Σε σέβομαι. Σε σέβομαι. Ευχαριστώ. Με το ζόρι. Μην ξεχάσετε να βάλετε subscribe κάτω το κόκκινο κουμπί. Τι είναι αυτά που κάνεις, πού πας. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ και τον Δημήτρη που... Thank you. Ευχαριστώ που με είδατε να δοκιμάζω κορεάτικα φαγητά. Που ρίσκαρε τη ζωή του. Έλα δικιά μου, τι γίνεται. Κάνε, θα αφήσω κάτι. Πίεσες καφέ. Όχι, γιατί είπες να μου κάνεις καφέ. Σωστό. Να βάλεις πολύ αυτός ο καφές. Α, χαίρομαι. Το κλείνουμε, τι κάνουμε. Ναι, κάτσε. Λοιπόν, δοκιμάστε κορεάτικα snacks, όπως... Σίγουρα. Σίγουρα. Ήταν το γιοπόκι μάλλον. Γιοπόκι και αυτό θα σας πω. Θα με δείτε βασικά όταν θα ανέβει αυτό το βίντεο να σας γράψω από κάτω άμα θα ένιωθα τέτοιο. Καλά μέσα στην ημέρα. Σωστό. Το λέει εγώ δεν θα μείνω ξυπνιός όλο το βράδυ τέτοιο, αλλά δεν ξέρω ότι εγώ είμαι θυσμένος στην καφέιν και δεν καταλαβαίνω από αυτά. Και πηγαίνετε στο κανάλι του γιατί θα ανεβάσουμε επικό βίντεο που δοκιμάζει και άλλα κορεάτικα φαγητά. Φιλάκια πολλά. Ανιό. Bye bye. Ανιό είπες. Ανιό.